Συναντήσουμε τον Ευάγγελο Αγαπίου. Να δούμε την φοιτητική ζωή τώρα, μέσα στην πανδημία. Με αποστάσεις. Ευάγγελε, σε ακούμε. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κάτια Ιάκωβε, κυρίες και κύριοι, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο εδώ και ένα περίπου χρόνο από την έναρξη της πανδημίας παραμένει κλειστό, όπως και άλλα πανεπιστήμια στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα. Πρόκειται ασφαλώς για μια πολύ δύσκολη θέση, στην οποία καλούνται να ανταποκριθούν όλοι οι φοιτητές σε αυτή την δύσκολη περίοδο, γιατί όπως έχετε πει και εσείς, η φοιτητική ζωή είναι μία από τις πιο σημαντικές περιόδους στην ζωή του κάθε ανθρώπου, κάτι το οποίο οι φοιτητές δεν έχουν την ευκαιρία ένεκα του κορονοϊού και εν ώψη της πανδημίας να απολαμβάνουν αυτό το διάστημα. Είναι μια πλειάδα προβλημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν λοιπόν οι φοιτητές, που άπτονται τόσο σε κοινωνικά όσο και σε οικονομικά, και μιλώ φυσικά για το ζήτημα των ενοικίων. Καλύτερα φυσικά, Κάτια, θα μας τα πούν τρεις φοιτητές που έχουμε σήμερα μαζί μας εδώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, που σπουδάζουν τόσο σε πανεπιστήμια της Κύπρου όσο και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, για να δούμε από την δική τους σκοπιά πώς βιώνουν την όλη κατάσταση. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την Κωνσταντίνα Χρυσάνθου, η οποία είναι φοιτήτρια νομικής εδώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κωνσταντίνα μου, καλώς μεσημέρι. Όπως έχω πει, είναι δύσκολη η κατάσταση. Πώς βιώνεις εσύ τα πράγματα από την δική σου σκοπιά? Καλό μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, Ευάγγελε, πίτα από ένα χρόνο που είναι κλειστά τα πανεπιστήμια, έχουμε διαπιστώσει από πρώτο χέρι πλέον ότι οι διαζώσεις εκπαίδευση είναι κατά πολύ ανώτερη από την εξ αποστάσεως. Είναι πολύ διαφορετικό για μας ως φοιτητές να λειτουργούμε σε έναν κατάλληλο περιβάλλον για τα μαθήματα μας, όπως το πανεπιστήμιο μας, να αλληλεπιδρούμε με τους καθηγητές μας, με τους φοιτητές μας, και να μπορούμε κι εμείς να κάνουμε ουσιαστικά το μάθημα μας και όχι μηχανικά, όπως τους τελευταίους μήνες που βρισκόμαστε μπροστά από έναν υπολογιστή. Προφανώς υπάρχουν και άλλα προβλήματα, όπως είπες και εσύ, και ένα ακόμη πρόβλημα το οποίο θα ήθελα να θίξω είναι τα ενοίκια. Εφόσον πολλοί φοιτητές μας καλούνται να ενοικιάζουν διαμερίσματα τα οποία είναι και άδεια σε πολλές περιπτώσεις αυτό το διάστημα που είναι εξ αποστάσεως τα μαθήματα, και ενώ εν μέσω πανδημίας έχουν οξυνθεί και οι οικονομικές δυσκολίες, επομένως θα ήταν σημαντικό το κράτος να δώσει κάποια μορφή έκτακτων επίδομα στους φοιτητές, ούτως ώστε να τους στηρίξει όσον αφορά το θέμα των ενοικίων αλλά και των ευρύτερων προβλημάτων που υπάρχουν. Ακριβώς αυτό το θέμα, Κάτια, θα θίξουμε και με τον Κύπρο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι επίσης φοιτητής εδώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι το θέμα των ενοικίων κυρίως. Ο Κύπρος συγκεκριμένα είναι από την Λάρνακα και αναγκάζεται από τον περασμένο Μάρτιο, που στην ουσία ξεκίνησε η πανδημία του κορονοϊού, να βάλει λουκέτο στο διαμέρισμά του και να πληρώνει άδικα στην ουσία το ενοίκιο χωρίς να διαμένει σε αυτό. Ο λόγος που δεν προβαίνουν στο να σπάσουν τα συμβόλαια, αν θέλεις, με τους ενοικιαστές, είναι γιατί είναι αβέβαιο το αν θα βρουν εκ νέου διαμέρισμα για να ενοικιάσουν. Κύπρο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Όπως έχετε ήδη πει, είμαι την Κωνσταντίνα. Εδώ και ένα χρόνο ένεκα της κατάστασης του κορονοϊού, των λοιπόν μέτρων της κυβέρνησης, οι περισσότεροι φοιτητές, όχι όλοι βέβαια, δεν προσέρχονται στα διαμερίσματα που ενοικιάζουν, για τον απόλυτο λόγο ότι εφόσον δεν γίνονται μαθήματα, για ποιο λόγο να προσέρχονται στα διαμερίσματα τους? Όσον αφορά τα ενοίκια, οι τιμές τους είναι στο ίδιο επίπεδο όπως ήταν και πέρσι. Βέβαια, δεν καταλογίζω ευθύνες στους αυτούς που έχουν τέλος πάντων το διαμέρισμα. Είναι μια κατάσταση που δεν μπορεί να γίνει κάπως πιο διαφορετική. Τώρα, όσον αφορά την κατάσταση στο πανεπιστήμιο, όπως έχει πει και η Κωνσταντίνα, η καθημερινότητα μας είναι μπροστά από έναν υπολογιστή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εντάξει, υπάρχουν κλάδοι, σαν ας πούμε ο δικός μου, εγώ είμαι φοιτητής νομικής, δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη δυσκολία όσον αφορά τον τρόπο παράδοσης των μαθημάτων, επειδή ούτως ή άλλως θα ήταν μόνο διαλέξεις, ενώ δεν υπάρχουν κάποια εργαστήρια. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν πάρα πολλοί κλάδοι, οποίοι απαιτείται η φυσική παρουσία προκειμένου να διεκπαιρεωθεί καθώς πρέπει το μάθημα, η διάλεξη, το εργαστήριο. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να παρθούν κάποια μέτρα περαιτέρω, ιδιαίτερα για αυτούς τους συγκεκριμένους κλάδους ή τμήματα που απαιτείται κάπως περισσότερον η φυσική παρουσία. Κύπρο, όσον αφορά τη φοιτητική ζωή, όπως έχω πει και πριν, είναι από τις στιγμές στη ζωή του κάθε ανθρώπου που σίγουρα ο καθένας μας θέλει να απολαύσει. Εσύ πώς το βιώνεις όσον αφορά τις εξόδους? Στην ουσία, είμαστε και συμφοιτητές, έχουμε να βρεθούμε περίπου από τα Χριστούγεννα και πριν. Πώς το βιώνεις όλο αυτό σε σχέση με τη φοιτητική ζωή? Εντάξει, βέβαια, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα σχετικά με αυτό το ζήτημα σε σύγκριση με την περσινή περίοδο. Δεν υπάρχουν τα καφέ, δεν υπάρχουν οι εξόδοι.
Δεν υπάρχει φοιτητική ζωή με άλλα λόγια. Πρέπει να κάνουμε όλη υπομονή για να δούμε πώς θα φέρουμε εις πέρα στην κατάσταση όσο το καλύτερο μπορούμε καλύτερα. Μάλιστα, λοιπόν, κάτι θα πάμε τώρα, αν μου επιτρέπεις, και εκτός συνόρων, να δούμε συγκεκριμένα τι γίνεται στην Ελλάδα, όπου πολλοί φοιτητές και εκεί αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες. Από τον περασμένο Μάρτιο, δηλαδή σχεδόν ένα χρόνο, τα μαθήματα και εκεί δεν γίνονται διαζώσεις αλλά εξ αποστάσεως. Μαζί μας είναι η Μαριάννα, η οποία είναι φοιτήτρια στην Αθήνα. Μαριάννα, μου καλώ μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ευάγγελε. Σίγουρα στο εξωτερικό αντιμετωπίζεται και εκεί προβλήματα. Η Ελλάδα είναι μια πιο μεγάλη χώρα και φαντάζομαι είναι και μια πλειάδα προβλημάτων σε σχέση με τη φοιτητική ζωή και εκεί, αλλά και σε σχέση με τα ενίκια. Εννοείται αυτά που είπαν και οι προηγουμένοι συνάδελφοι. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Η ζωή του φοιτητή πλέον έχει τελειώσει. Βλέπουμε ότι περνά ο καιρός, ότι περνά ο χρόνος ως φοιτητής μπροστά από μια οθόνη. Πάρα πολύ δύσκολο στη ψυχολογία των φοιτητών. Είναι επίσης ο οικονομικός τομέας, όπως είπαν και προηγουμένως, στο οποίο τα ενίκια επιβαρύνουν πάρα πολύ το οικονομικό εισόδημα της οικογένειας. Είναι μεγάλος φόρτος, όχι μόνο τα ενίκια, αλλά και τα επιπλέον έξοδα που έχει ένας φοιτητής, το ρεύμα, το ενίκιο, όλα αυτά επιβαρύνουν το συνολικό κόστος του εισοδήματος. Εγώ έχω και μια αδελφή. Η αδελφή μου σπουδάζει και αυτή σε διαφορετική περιοχή στην Ελλάδα, που είναι ακόμη ένα τεράστιο φορτίο στην οικογένεια. Ναι, φυσικά, να πληρώνουν όλα αυτά τα ενίκια. Πρέπει να πάρθει μια απόφαση ώστε να διευκολύνει τους γονείς μας σε αυτόν τον δύσκολο καιρό που ζούμε. Φυσικά, είναι πολύ κατανοητό οι επιπτώσεις που ζούμε γενικά με τον κορονοϊό. Είναι πάρα πολύ δύσκολες. Όμως και ο φοιτητής έχει πάρα πολλά μείον σε αυτή την υπόθεση που δεν τα περιλαμβάνει η κυβέρνηση και το κράτος για να πάρουν σοβαρές αποφάσεις γι' αυτά. Μαριάννα, με έχουμε εξηρεί τα αρνητικά της κατάστασης. Ένα θετικό που θεωρείς ότι έχεις αποκομίσει από αυτή την κατάσταση υπάρχει? Είναι ότι μάθαμε να λειτουργούμε και με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, μάθαμε να χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή, τις πλατφόρμες. Μάθαμε να αντιμετωπίζουμε πάρα πολλές δυσκολίες σε όλα αυτά, τις απορίες, τον τρόπο δηλαδή που διαχειριζόμαστε τα μαθήματα μας. Μάθαμε να διαχειριζόμαστε το να είσαι μόνος σε μια αίθουσα, χωρίς επαφή. Πάρα πολύ δύσκολο γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ναι, αλλά γενικά μάθαμε. Μάθαμε πάρα πολύ από αυτόν τον τρόπο που χρησιμοποιείται τώρα με τις νέες μεθόδους διδασκαλίας, της εξαποστάσεως και όλα αυτά. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως αντιλαμβάνεσαι, κάτι είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση. Τα ερωτηματικά ως προς το πότε θα γίνει ουσιαστικά η επιστροφή στην κανονικότητα παραμένουν. Ενώ για την επιστροφή στην κανονικότητα ελπίζουμε όλοι οι φοιτητές ότι πλέον ξεκινούμε να μετράμε αντίστροφα και ότι αυτή η επιστροφή βρίσκεται πρώτων πυλών. Για να δούμε. Ευάγγελε, μας ευχαριστήσουμε και εσένα και την Κωνσταντίνα και τον Κύπρο και την Μαριάννα. Έχετε αναδείξει αυτό το πολύ σοβαρό θέμα με τα ενίκια. Πράγματι,